Γεια σου και καλώς ήρθες στο μεγάλο Summer Hall. Πριν ξεκινήσουμε να σου θυμίσω να κάνεις μία εγγραφή στο κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο, δηλαδή κάθε Τετάρτη και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, γιατί πλέον έχουμε επιστρέψει στα 2 βίντεο την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Οπότε πάμε δυναμικά, με πολλά ωραία βίντεο, με πολλές καινούργιες ιδέες και για να μην χάνεις κανένα από τα βίντεο που έρχονται, καμπανάκι. Επίσης μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram και στο TikTok, θα στα βάλω εδώ από κάτω για να τα δεις και επίσης θα στα έχω και στην περιγραφή για να μην ζορίζεσαι καθόλου. Στο βίντεο, τι είναι άραγε το μεγάλο Summer Haul? Είναι ένα haul με όλα τα πράγματα που αγόρασα το καλοκαίρι και δεν σας έχω δείξει. Γιατί κάποια σας τα έχω δείξει σε διάφορα blog ή σε κάποια άλλα haul. Κάποια πράγματα όμως που είτε τα πήρα ένα-ένα, κάποια μου τα φέρανε δώρο, κάποια για κάποιο λόγο δεν σας τα έχω δείξει, τα μάζεψα όλα για να τα κάνουμε ένα ωραίο βίντεο, οπότε κάτσε αναποφτικά, πάρε κάτι να τσιμπάς, πάρε κάτι να πίνεις. Σε αυτό το haul θα δούμε τόσο ρούχα, όσο και τσάντες, όσο και παπούτσια, διάφορα πραγματάκια και λέω να ξεκινήσω από τις τσάντες που όπως και να το κάνουμε έχουν μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Η πρώτη τσάντα που πήρα και την έχω καταλατρέψει είναι αυτή εδώ. Καταρχάς έχω πάθει αιμονή με αυτό το χρώμα πλέον. Δεν υπάρχει αυτό το χρώμα παιδιά και φέτος είναι παντού, οπότε το καταυχαριστιέμαι. Είναι αυτή εδώ η τσαντούλα με λουράκι για να την κρεμάς. Είναι από τα Stradivarius, έχει και ένα ταμπελάκι μπροστά που λέει Stradivarius. Είναι μικρή τόσο όσο ώστε να χωράει τα απαραίτητα. Χωράει σίγουρα πορτοφόλι, κλειδιά, κινητό, κραγιόν, οπότε τα έχεις όλα αν έχεις αυτά. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή γιατί την είχε σε προσφοράρα, την πήρα 6 ευρώ. Και την αγαπώ πάρα πολύ, είναι καπιτονέ, νομίζω ότι αυτό το χρώμα ταιριάζει με όλα τα ωραία φωτεινά καλοκαιρινά χρώματα και μη σου πω και με τα χειμερινά και μου αρέσει πάρα πολύ. Link για όλα τα προϊόντα θα βρεις στην περιγραφή, για ό,τι μπορέσω να βρω, δηλαδή αν κάτι είναι sold out και δεν υπάρχει πια, δυστυχώς δεν θα σου έχω link, αλλά για όλα τα υπόλοιπα θα βρεις link στην περιγραφή. Α, κάποια τα πήρα από καταστήματα εδώ στη Σαντορίνη. Θα βρω μάλλον να σου βάλω κάτι παρόμοιο. Ναι, γιατί αυτά τα καταστήματα δεν νομίζω ότι έχουν e-shop, οπότε ό,τι έχω πάρει από τη Σαντορίνη θα βρω κάτι που να του μοιάζει πάρα πολύ ή γιατί όχι και το ίδιο σε ένα μαγαζί που να έχει e-shop. Η επόμενη τσάντα που πήρα και την ήθελα πολύ καιρό είναι αυτή εδώ. Δεν ήθελα τη συγκεκριμένη πολύ καιρό, ήθελα όμως μία άσπρη τσάντα μου πολύ καιρό. Και αποφάσισα να την πάρω. Είναι μεγάλη και αυτό μου αρέσει γιατί μπορώ να κουβαλάω και την κάμερα μαζί. Έχει αλυσίδα. Εννοείται ότι φοριέται και έτσι και έτσι. Την πήρα 25 ευρώ και θα σου έχω link στην περιγραφή. Ανοίγει με κλειψάκια και μέσα έχει και ένα φερμουαράκι. Πολύ άνετος ο χώρος μέσα, διάφορες τσεπούλες κτλ. Πολύ ωραία η ποιότητά της. Είναι σαν πολύ μαλακή δερματίνη. Επίσης σε καπιτονέ όψη. Τα μεταλλικά της όλα είναι ασημή. Και νομίζω ότι είναι μια τσάντα που θα φορεθεί πάρα πολύ. Έχει φορεθεί ήδη το καλοκαίρι αρκετά. Πιστεύω θα φορεθεί και το χειμώνα. Γενικά μου αρέσουν τα άσπρα το χειμώνα. Σκέψω ότι είναι με ένα ωραίο μακρύ παλτό. Εξαιρετική και πάρα πολύ οικονομική και σίγουρα πάρα πολύ value for money. Γιατί με 25 ευρώ παίρνεις κάτι αρκετά ποιοτικό. Την έχω κρατήσει αρκετές φορές και δεν έχει χαλάσει ούτε το σχήμα της, ούτε η ποιότητά της, ούτε έχει κάνει γραμμές και σπασίματα που κάνουν καμιά φορά τα φθηνές δερματίνες. Οπότε στην προτείνω σίγουρα. Αυτές ήταν οι τσάντες, λίγες και καλές παιδιά, και πάμε στα ρούχα που είναι λίγο περισσότερα. Τα ρούχα δεν είναι μόνο καλοκαιρινά, είναι κάποια καλοκαιρινά, κάποια πιο φθινοπορεινά. Θα ξεκινήσω με τα λίγο πιο καλοκαιρινά, όπως αυτό εδώ το φερματάκι, το οποίο το πήρα από μαγαζί της Σαντορίνης, οπότε πιστεύω ότι θα βρω κάτι παρόμοιο όπως να σου βάλω στην περιγραφή. Νομίζω μου κέρδισε το χρώμα του. Έχει αυτό το καταπληκτικό πετρόλ, πράσινο, αυτό το απίστευτο χρώμα, απίστευτο. Εδώ έχει αυτόν τον κόμπο, ο οποίος εννοείται λύνεται και δένεται όπως θέλεις. Τα κουμπάκια του, τα ξύλινα, για να το συνδυάσεις με καφέ πέδιλο ή παντόφλα ή ό,τι σου αρέσει. Στο μπούστο είναι σταθερό, έχει ενίσχυση από μέσα που κρατάει τον μπούστο σταθερό. Και γενικά είναι ένα πάρα πολύ δροσερό και πάρα πολύ ωραίο φορεματάκι και για απόγευμα και για λίγο πιο βράδυ. Επόμενο είναι αυτό εδώ το maxi φόρεμα, στους ίδιους χρωματισμούς με το προηγούμενο, απλά με ένα διαφορετικό μοτίβο. Κάτω έχει αυτά,
Μου άρεσε πολύ το σχέδιό του, πιο πολύ μου άρεσε το μπούστο του και γι' αυτό το πήρα. Είναι πολύ δροσερό, είναι πολύ νησιώτικο, είναι ό,τι πρέπει για καλοκαίρι, ό,τι πρέπει για νησί, γιατί μην ξεχνάτε ότι εγώ ζω στη Σαντορίνη, οπότε τα εκτιμώ αυτά τα ρούχα που είναι και δροσερά και άνετα και ό,τι πρέπει για νησί. Με ψηλό παπούτσι φοριέται και βράδυ για ένα χαλαρό ποτάκι, με πεδιλάκι ή σανδαλάκι ή παντόφλα γιατί όχι, φοριέται πιο απόγευμα. Εγώ συνήθως το φοράω με sneakers για απόγευμα και μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό το έχω πάρει από το μαγαζί της Σαντορίνης, οπότε θα βρω ό,τι πιο κοντινό βρω για να σου βάλω στην περιγραφή. Επόμενο είναι ένα φόρεμα που λατρεύω, αν και στο έχω ξαναδείξει. Το έχεις δει πιθανώς και στο Instagram στις φωτογραφίες από τα γενέθλιά μου, γιατί αυτό φορούσα στα γενέθλιά μου. Αν δεν το έχεις δει, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας να με ακολουθήσεις στο Instagram για να βλέπεις ότι ανεβάζω και εκεί. Είναι λοιπόν αυτό εδώ το φόρεμα. Εδώ μπροστά είναι όλο ανοιχτό, οπότε θέλει λίγη προσοχή όταν περπατάς. Δεν ήθελα να το ράψω, δεν ήθελα να χαλάσω αυτό το σχέδιο που έχει, οπότε είτε το φοράω με μαγιό, είτε το φοράω με σορτσάκι, είτε απλά είμαι πάρα πολύ προσεκτική όταν το φοράω. Μου αρέσει τρελά το μοτίβο του, μου αρέσει τρελά το χρώμα του, και με sneakers και με ψηλό παπούτσι και με σανταλάκι, νομίζω όλα αυτά φοριούνται πάρα πολύ άνετα. Το επόμενο που πήρα είναι αυτό εδώ το απλό, αλλά πάρα πολύ must have, άσπρο t-shirt σε φόρεμα. Είναι ένα, στην ουσία ένα μακρύ άσπρο t-shirt, το οποίο φοριέται σαν φόρεμα. Το πήρα από τα Stradivarius και αυτό στα 6 ευρώ, στις εκτόσεις, στις καλοκαιρινές, που είναι οι καλύτερες εκτόσεις του χρόνου και να μην τις αφήνετε να περνάνε έτσι, να τις εκμεταλλεύεστε. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ διάφανο, οπότε σίγουρα δεν θα μπορούσα να το φορέσω έξω, αλλά και να μην ήταν τόσο διάφανο, για μένα είναι κοντό. Δεν θα μπορούσα να το φορέσω σαν φόρεμα, οπότε το φοράω είτε σαν μπλούζα μέσα από φούστες, σορτσάκια, παντελόνια κτλ. Είτε το φοράω στην παραλία πάνω από το μαγιό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που πρέπει να υπάρχει, αυτό το πολύ απλό λευκό t-shirt, γιατί νομίζω είναι κάποια σύνολα που το ψάχνεις και το έχεις ανάγκη και πρέπει να υπάρχει στην ντουλάπα. Και επίσης μου κάνει και πάρα πολύ ωραίο για την παραλία, γιατί είναι αυτό το και καλά, δεν το προσπάθησα και πολύ, έβαλα ένα t-shirt και ήρθα. Οπότε, ναι, από τα Stradivarius. Επόμενο κομμάτι είναι αυτή εδώ η παντελόνα, είναι από τα Zara, είναι δώρο, δεν ξέρω να σας πω τιμές, θα σας βάλω όμως link κάτω στην περιγραφή, είναι καταπληκτική, είναι αυτό το ύφασμα που δεν διαφανίζει καθόλου, πολύ καλοκαιρινό, το χρώμα της μου αρέσει πάρα πολύ, μου θυμίζει πάρα πολύ νησί, πάρα πολύ καλοκαίρι, είναι πολύ φαρδιά τα μπατζάκια της και το εκτιμώ αυτό σε μια παντελόνα. Το ότι είναι από πάνω μέχρι κάτω φαρδιά τα μπατζάκια, είναι ανοιχτή γραμμή όλο το παντελόνι. Ψηλόμεση, με λάστιχο, με κορδονάκι, γενικά την έχω λατρέψει, τη φοράω συνέχεια. Το ύφασμά της κάνει μια ελαφριά γυαλάδα που το κάνει έτσι ένα τσακ πιο, όχι βραδινό απαραίτητα, πιο απογευματοβραδινό και όχι τόσο πρωινό, ας πούμε, του δίνει κάτι, ένα χαρακτήρα. Αυτό που εκτιμώ ιδιαίτερα είναι ότι είναι μακριά παντελόνα, δηλαδή εγώ συνήθως έχω πρόβλημα με τις παντελόνες που θεωρητικά πρέπει να είναι μακριές ή με τα μακριά φορέματα, γιατί μου έρχονται όλα περίπου στον αστράγαλο, αυτή φτάνει μέχρι κάτω, την ευχαριστιέμαι πάρα πολύ, τη συνδυάζω συνήθως με αυτό το μπλουζάκι που μου τα πήρανε και σετ. Αυτά τα δύο λοιπόν μαζί μου τα πήρανε δώρο και επειδή θεωρώ ότι ταιριάζουν πάρα πολύ, τα φαράω συνήθως μαζί. Πολύ ωραίο μπλουζάκι, επίσης από τα Zara. Νομίζω μπορεί να φορηθεί πάρα πολύ εύκολα και με τζιν και με σορτσάκι και με παντελόνα και με φούστα και με τα πάντα. Είναι λίγο πιο φθινοπορεινό το ύφασμά του, δεν είναι το απόλυτα δροσερό ύφασμα του καλοκαιριού. Αλλά βράδυ σε νησί, η αλήθεια είναι ότι το θέλεις το λίγο πιο φθινοπορεινό σου, γιατί ειδικά από εδώ και πέρα αρχίζει και έχει πάρα πολύ κρύο τα βράδια, δηλαδή αυτό μόνο δεν φτάνει με τίποτα, θέλεις και ζακετούλα έτσι κι αλλιώς. Πάμε στα λίγο πιο φθινοπορεινά, όπως είναι αυτό εδώ το φόρεμα, σε αλφα γραμμή, είναι όχι κοντό, όχι μακρύ, είναι αυτό το ύψος, στη μέση του μπουτιού που δεν είναι ούτε πολύ κοντό αλλά ούτε πολύ μακρύ, είναι φαρδί αρκετά και είναι από αυτά τα φορέματα που πέφτουν πάνω στο σώμα και θεωρώ ότι κολακεύουν πάρα πολύ κάποιους συγκεκριμένους σωματότυπους αυτά τα φορέματα. Το έχω φανταστεί φθινοποράκι με δερμάτινο μπουφανάκι, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να φορηθεί και πιο χειμώνα με ένα πιο σκούρο οπακ καλσόν ή για τις τολμηρές με ένα πολύ χρωμό οπακ καλσόν, ένα κόκκινο, κάτι τέτοιο, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και δυστυχώς και αυτό είναι από μαγαζί της Σαντορίνης, οπότε δεν ξέρω αν θα σας βρω ένα ολόιδιο για να σας βάλω στην περιγραφή. Μην με κρίνετε παιδιά, δεν γίνεται να παραγγέλνω συνέχεια από το ίντερνετ και άσε που κάποιες φορές βγαίνεις μια βόλτα, βλέπεις κάτι που σου αρέσει
και το παίρνεις. Αλλά είμαι πολύ θετική ότι μπορεί να βρω τα ίδια κάπου στο ίντερνετ. Συνεχίζουμε στα λίγο πιο φθινοπορεινό χειμωνιάτικα και πήρα αυτό εδώ το γυλαίκο, το οποίο το ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ μόδα πέρυσι, ίσως και πρόπερσι, δεν θυμάμαι, και ενδεχομένως φέτος να μην είναι και καθόλου, αλλά δεν το τόλμησα πέρυσι και πρόπερσι. Και το τόλμησα φέτος, γιατί όχι. Το φαντάζομαι με μια λευκή πουκαμίσα από μέσα ή ένα πουκάμισο ή ένα ζιβαγκάκι κολλητό. Γενικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα γυλαίκα, δεν ξέρω γιατί δεν το τόλμησα νωρίτερα. Φοβάμαι ότι ίσως να με κάνει λίγο σαν μπόγο. Πιστεύω ότι θα βρούμε έναν τρόπο να το συνδυάσουμε και να είναι ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαβάθμιση, το άσπρο γκρι μαύρο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνω ιδανικά, θα ήθελα να φοράω κάτι μαύρο από κάτω και κάτι άσπρο από πάνω και να είναι όλο ένα συνεχόμενο, δηλαδή με μια άσπρη πουκαμίσα που να συνδέεται με το άσπρο κομμάτι του γυλαίκου και κάτι μαύρο από κάτω, ένα μαύρο pack καλσόν ίσως, και να συνεχίζει όλο και ένα μαύρο μποτάκι. Νομίζω ότι θα ήταν θεϊκό και ανυπομονώ λίγο να χειμωνιάσει και να αρχίσουμε να φοράμε πάλι τα χειμωνιάτικα τα ρούχα μας, ρε παιδιά. Σας πιάνει και εσάς αυτό που θέλετε να αρχίσετε να φοράτε τα χειμωνιάτικα ή μόνο εμένα? Κάθε τέλος καλοκαιριού, κάθε τέλος Αυγούστου με πιάνει να θέλω να φορέσω τα χειμωνιάτικα τα ρούχα μου. Έχω βαρεθεί τα καλοκαιρινά και θέλω να βάλω τα χειμωνιάτικα. Και μετά εκεί κάπου γύρω στο Δεκέμβριο αρχίζω και βαριέμαι τα χειμωνιάτικα και θέλω να αρχίσω να φοράω πάλι τα καλοκαιρινά. Yes, that's me. Αυτό λοιπόν το γυλαικάκι το πήρα από τα Stradivarius. Δεν γράφει πάνω την τιμή της προσφοράς. Λέει η αρχική του τιμή ήταν 30, σίγουρα δεν το πήρα 30. Νομίζω το πήρα 12 αν δεν κάνω λάθος. 11.99 ή 12.99, κάτι τέτοιο. Στις προσφορές όπως και τα υπόλοιπα. Επίσης πήρα αυτό εδώ το ζιβαγκάκι, το οποίο είναι τόσο απαλό και τόσο υπέροχη η υφή του, υπέροχη. Και πιστεύω ότι θα είναι και ζεστούλη, με ψηλό ζιβάγκο γυρισμένο, εννοώ ήδη γυρισμένο. Είναι ψηλό crop, αλλά όχι και εντελώς crop, αλλά σίγουρα δεν είναι και μακρύ. Είναι πάλι αυτό το χρώμα που σας είπα ότι έχω πάθει τον έρωτα. Και σκεφτείτε το με αυτή την τσάντα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μάτσι-μάτσι για κάποιο λόγο. Και αυτά επειδή είναι σχεδόν το ίδιο μοβ, σχεδόν το ίδιο, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία μαζί με ένα ωραίο παλτό από πάνω. Και αυτό το πήρα μόλις 6 ευρώ από τα Stradivarius και επειδή το θεώρησα καταπληκτική προσφορά, πήρα άλλο ένα κρέμ, μπέζ ανοιχτό κρέμ. Κρέμ νομίζω πιο πολύ. Ίδιο ακριβώς, απλά σε άλλο χρώμα, με το ζιβαγκάκι του, το ψηλό κρόπ του, με την άσπρη την τσάντα. Τα έχω κάνει σετάκια. Δεν ψωνίζω τυχαία. Τυχαία ψωνίζω. Απλά μετά μου έρχονται τι σετάκια μπορώ να τα κάνω. Επίσης 6 ευρώ από τα Stradivarius και προχωράω στα παπούτσια που είναι δύο ζευγάρια. Σας είχα δείξει πριν από μερικά βίντεο στην αρχή περίπου του καλοκαιριού που είχα ψωνίσει παπούτσια από το ASOS και γενικά είχα ψωνίσει παπούτσια και είχα πάρει και αθλητικά τύπου, δηλαδή σνικεράκια. Είχα πάρει και ένα τύπου μιούλ, αλλά όχι ακριβώς μιούλ. Δεν ξέρω καν πώς λέγονται αυτά τα παπούτσια. Τέλος πάντων, είχα πάρει και πέδιλα και είχε έρθει η ώρα, νομίζω, να πάρω παντόφλες δερμάτινες για το νησί, γιατί είναι ό,τι καλύτερο. Το νησί δεν βολεύουν πάρα πολύ τα τακούνια, οπότε δεν έχω πάρει κάτι με τακούνι, αλλά εμένα αυτό με βολεύει γιατί έτσι κι αλλιώς δεν φοράω παπούτσια με τακούνια και δεν τα μπορώ, με πονάνε και με ζορίζουν πάρα πολύ και θεωρώ ότι δεν μου πάνε γιατί ψηλώνω υπερβολικά και κάπως τέλος πάντων θεωρώ ότι δεν μου πάνε. Δεν το έχω, δεν τα θέλω, δεν με θέλουν, οπότε δεν τα φοράω. Γι' αυτό πάντα πάω σε τέτοιες λύσεις, σε φλατάκια, πεδιλάκια, παντόφλες κτλ. Ή με πολύ λίγο τακουνάκι ή με ενιαίο τακούνι τύπου πλατφόρμα, ας πούμε, αλλά ένα ενιαίο, όχι να ανεβαίνει όπως το πέδιλο πλατφόρμα, τέλος πάντων καταλάβατε τι εννοώ γιατί ζορίζομαι πάρα πολύ. Και πήρα λοιπόν ένα σε καφέ χρώμα γιατί είναι ακριβώς το χρώμα του ποδιού και νομίζω ότι κολακεύει πάρα πολύ γιατί είναι σαν να μην φαίνεται καθόλου. Και πήρα και ένα ζευγάρι μαύρες παντόφλες γιατί η μαύρη παντόφλα είναι must, δεν γίνεται να μην δεν έχεις ένα ζευγάρι μαύρες παντόφλες. Και με βόλεψαν πάρα πολύ και να σας πω την αλήθεια ότι όλο το καλοκαίρι το έβγαλα με αυτά τα δύο ζευγάρια παντόφλες και με ένα ζευγάρι σνικεράκι. Αυτά είναι τα ψώνια του καλοκαιριού που δεν είχε τύχει να δείτε σε προηγούμενο βίντεο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια και πείτε μου τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι θα φορούσατε κι εσείς, τι δεν θα φορούσατε ποτέ, τι έχετε κι εσείς, τι δεν έχετε. Γράψτε μου τα νέα σας, γράψτε μου τα παλιά σας, γράψτε μου μια καλησπέρα, γράψτε μου ό,τι θέλετε. Σας περιμένω στα σχόλια να κάνουμε κουσκουσάκι. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο, δηλαδή κάθε Τετάρτη και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Ακόμα μπορείτε να πάτε να με βρείτε στο Instagram και στο TikTok, θα σας τα βάλω εδώ για να τα δείτε.
Γράψτε μου στα σχόλια και τι βίντεο θέλετε να κάνουμε στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ που μ' άφησες να γίνω η παρέα σου, έστω και για αυτή τη λίγη ώρα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και ως τότε σου στέλνω ένα γλυκό φιλί. Μουά!